Καλημέρα! Έχουμε ξυπνήσει, θα ετοιμαστούμε για το σχολείο. Πρώτα έχω να διπλώσω κάτι ρούχα εδώ πέρα. Για να απαντήσω στην ερώτηση που σίγουρα θα μου κάνετε, είναι σαν σε κάθε βίντεο. Μα τι ώρα ξυπνάτε και τα προλαβαίνετε όλα αυτά κάθε πρωί? Ξυπνάμε 6 συνήθως, αλλά μπορούμε να ξυπνήσουμε και 5, 5,5 εκεί και έτσι τα προλαβαίνουμε όλα και έχουμε ένα καλό ξεκίνημα ημέρα στο σπίτι πριν πάμε σχολείο. Σήμερα η Βαλερία στο σχολείο της έχει το Τζεν Γεσένη. Γεσένη, που είναι η ημέρα του φθινοπόρου και έπρεπε να φτιάξουμε στα παιδάκια φθινοπορεινές στολές στο σπίτι με φύλλα, με κάστανα, κορδέλες, θα σας τη δείξω, θα τη δείσω και θα φύγουμε για το σχολείο. Εμείς σήμερα από το σχολείο μου πήγαμε εκδρομή σε μία άλλη πόλη για να δούμε τα κεντρικά του ταχυδρομείου, πώς είναι οι κούτες. Μπήκαμε στην αποθήκη, μας ξενάγησαν και τέτοια. Μετά πήγαμε σε ένα πάρκο, παίξαμε. Και εδώ ήρθα στο σχολείο να πάρω τη Λίδα. Την περασμένη εβδομάδα κάνουμε για τα μανιτάρια, ποια τρώγονται, ποια δεν τρώγονται και τέτοια. Και εδώ είναι και η Μαρία φυσικά, αν μη τι άλλο. Έκανα και τους στην τάξη της. Α, θέλει αγκαλιά η Βαλέρια. Κανονικά όταν την παίρνω από το λοήμερο, έλα αγκαλίτσα, θα πεις τη μαμά. Έλα αγκαλίτσα. Όχι. Όχι, φεύγουμε τώρα από εδώ. Πάμε σπίτι μας. Έλα, Βαλέρια. Κλείσε το σχολείο, φεύγουμε. Πάμε, πάμε, έλα. Την παίρνω από άλλη τάξη. Αλλά σήμερα ξέχασε πάνω τα παπούτσια της και ευκαιρία ανεβήκαμε πάνω να τα βάλει και σας έδειξα και την τάξη της. Οπότε πείτε μου πώς σας φάνηκε και σας άρεσε. Εγώ πεθαίνω για την τάξη της, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά, γενικά όλο το σχολείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα σας δείξω και εδώ μια γωνιά που έχουν κάνει του φθινοπόρου. Δείτε μου, ωραία, αυτό εδώ είναι απλά στο διάδρομο έτσι. Και εδώ έχουν και κάποιες εργασίες των παιδιών. Και πάμε σπίτι μας. Σήμερα έχει αρκετό κρύο, θα έλεγα, ημέρα. Εν τω μεταξύ, νομίζω φαίνεται και στο πρόσωπό μου, αλλά έχω από το πρωί φοβερό πονοκέφαλο και νιώθω και βήχα. Και νιώθω ότι θα αρρωστήσω. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα πάμε στο ταχυδρομείο να πάρουμε ένα δέμα. Που δεν ξέρω τι είναι, γιατί έχει παραγγείλει και ο Άρης διάφορα πράγματα και παρήγγειλα και εγώ. Οπότε θα είναι έκπληξη το δέμα, θα το δούμε. Δεν είπα πριν που έδειχναν την τάξη της Λίδας, μετά δείξα και άλλη μια αίθουσα που δεν εξήγησα τι ήταν. Μπορεί, καλά, μπορεί να είναι και προφανές μπορεί και όχι, αλλά ας το εξηγήσω, είναι η μεγάλη αίθουσα του σχολείου, ας πούμε, από εκεί πέρα κάνουν αρχικά μουσική, αλλά εκεί κάνουν και τον χορό, γυμναστική, τέτοια πράγματα και τις γιορτές επίσης. Και μου αρέσει πάρα πολύ, πέρα από αυτή την τέλεια γωνία με το πιάνο και τις κουρτίνες με τα παράθυρα δίπλα που είναι ονειρεμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουν κάνει το ταβάνι να είναι σαν διάστημα και είναι πολύ ωραίο για παιδάκια. Η Βαλέρια, όποτε περνάμε μέσα από τη μεγάλη αίθουσα, λέει «Ουάου» κάθε φορά. Σπιτάκι, το δέμα μας έγραφε το μήνυμα ότι θα έρθει την επόμενη εργάσιμη. Εγώ δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι ήρθαν να μας βρήκαν σπίτι και ότι θα υπάρχει εκεί για να το παραλάβουμε αν θέλουμε και την επόμενη εργάσιμη. Δεν πειράζει, όμως θα το παραλάβουμε την επόμενη μέρα. Κάνουμε μπανάκι και πάμε για παιχνίδι. Ναι. Καρπούζι. Με γελιάτα. Να το, αυτό είναι το αχλάδι. Κοίτα, να το το αχλάδι. Παραλάβαμε άλλα. Κολοκύθα, ντύλια. Εκεί έξω.
μισό. Με μάνα. Έχει λίγο ουρανός. Είναι σκοτεινός τώρα, είναι μπλε. Νίκο, μπάλα. Μπάλα, το φεγγαράκι είναι αυτή η μπάλα. Είναι το φεγγαράκι. Νίκο. Ποιο αγάπη μου. Μάμα. Με μιλάμε. Για μια μπουμπάση, για να δώσω μου. Βάου. Τέλειο είναι. Μάμα. Α, κάστανο. Κάστανο. Βραδινό έτοιμο, φασολάκια, done και θα σας δείξω κατά τα περάκια τις βαλίρες για το σχολείο γιατί έχω πει ότι πλέον τις βάζω εγώ το φαγητό της γιατί οι αλλεργίες είναι πολλές και είναι δύσκολο για το catering, οπότε πάμε να σας δείξω. Έχουμε για μεσημεριανό φασολάκια, πάμε στο πρωινό. Πρωινό εδώ είναι φέτα με βιτά, μαρμελάδα, βερίκοκο και στα φυλάκια κομμένα. Μεσημεριανό είπα φασολάκια και αυτό είναι το απογευματινό. Απογευματινό το λένε, το τρώνε 3 ώρα. Είναι φέτα με βιτά, τσία και pop και χρή. Αυτό είναι καπνιστό χοιρινό και βερίκοκο. Συγγνώμη, πώς λέγεται. Νεκταρίνη. Δεν ξέρω γιατί πάντα το μπερδεύω και η μαρμελάδα είναι επίσης νεκταρίνη. Δεν ξέρω τι είπα για μαρωτάκι, είναι βερίκοκο, τα μπερδεύω. Αυτά λοιπόν, και τώρα κάπου εδώ θα σας αφήσω. Έχω πολλά, έχω να φάω αρχικά και μετά έχω και διάβασμα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά!